Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καβαλάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Κύριε Καβαλάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καταρχάς, δώστε μας μια εικόνα. Τι ελλείψεις υπάρχουν? Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι δραματική. Τουλάχιστον στα φαρμακεία, εμείς οι γειτονιές, στην κυριολεξία έχουμε χάσει την μπάλα. Μιλάγαμε πριν από ένα μήνα, αρχές Δεκεμβρίου, για 400 φάρμακα σε έλλειψη. Πιστεύω αυτό το νούμερο πια έχει διπλασιαστεί. Είναι κρίσιμη η κατάσταση. Σε τι αφορούν αυτά τα φάρμακα? Σχεδόν τα πάντα, αλλά το κύριο και έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση όλων αυτών των ιώσεων, των εποχιακών δηλαδή ιώσεων που έχουμε αυτή την περίοδο, είτε σε μικρά παιδάκια είτε σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Και πώς το αντιμετωπίζετε? Το αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας με ένα τιτάνιο αγώνα κάθε μέρα να βρούμε ένα κουτάκι φάρμακο, συνεργαζόμενοι ο ένας με τον άλλον, με μια αλληλεγγύη που έχουμε τα φαρμακεία της γειτονιάς μεταξύ μας, και πιέζοντας συνέχεια με τηλέφωνα τις φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες, μήπως καταφέρουμε. Δεν λύνεται, φτάνουμε σε αδιέξοδο. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν άπραγοι από τα φαρμακεία μας. Δεν θα έχουν πάρει την αγωγή τους. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχουν ελλείψεις φάρμακα τα οποία είναι κρίσιμα. Κανένα φάρμακο δεν είναι μη κρίσιμο, αλλά υπάρχουν κάποια, ας πούμε, για το άσθμα. Αντιλαμβάνομαι ότι και σε αυτά υπάρχουν ελλείψεις. Βέβαια. Δηλαδή, ένα βασικό κομμάτι αντιμετώπισης αυτό που ο λαός, ο απλός κόσμος, λέει ότι έχω ένα βήχα που δεν με αφήνει να κοιμηθώ, έχω έντονα προβλήματα κτλ. Η αγωγή περιλαμβάνει και εισπνεώμενα, τα οποία αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία δεν υπάρχουν. Πού εφείλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Καβαλάρη? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη. Αν το πιάσουμε δηλαδή σαν την πηγή του προβλήματος, είναι ότι το πολιτικό ζήτημα είναι ότι το φάρμακο είναι ένα εμπόρευμα τόσο για τις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο τρόπος με τον οποίο διακινείται μέχρι να φτάσει στον ασθενή ακολουθεί τους νόμους της αγοράς. Και οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα διακινηθεί το φάρμακο προς τα εκεί που θα αποφέρει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Όχι το κέρδος, το μέγιστο δυνατό κέρδος. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει ξεχυλώσει. Δηλαδή, έρχονται φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επειδή οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, το κέρδος είναι πολύ χαμηλό, το ίδιο βράδυ μπαίνουν σε ένα κοντέρι και φεύγουν και το εξωτερικό, όπου θα πάρουν πολύ καλύτερα κέρδη αυτοί που τα διακινούν, δηλαδή οι φαρμακέμποροι, οι φαρμακαποθήκες. Έχουμε φάρμακα που η φαρμακοβιομηχανία θεωρεί ότι το κέρδος, γιατί είναι μικρό στην Ελλάδα, έχουν όμως κέρδος, δεν τους συμφέρει είτε να παράγουν σε ικανές ποσότητες, είτε και να τα φέρουν στην Ελλάδα σε ικανές ποσότητες. Το ίδιο πρόβλημα όμως είναι ο παρανομαστής, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει φάρμακα. Και η πηγή αυτού του προβλήματος είναι ότι έχει χαθεί ο όρος του φαρμάκου. Από κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την υγεία του κόσμου, έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Όπου θα οικονομήσω περισσότερα, εκεί θα πάει το φάρμακο και δεν μας νοιάζει καθόλου για την υγεία του λαού. Είναι ένα πράγμα εξοργιστικό. Αυτό που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση και το προσδιορίσε με ακόμα πιο έντονα χρώματα η αναπληρώτρια υπουργός σήμερα, η κυρία Γκάγκα, σε δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό. Το να εμφανίζεται δηλαδή η αύξηση της τιμής των φαρμάκων σαν το φάρμακο για την έλλειψη των φαρμάκων. Πώς το σχολιάζετε? Ακούστε, ακόμα να ακολουθήσουμε τη λογική αυτή. Λέω, ας την ακολουθήσουμε αυτή τη λογική. Σε ποια αύξηση φαρμάκου και σε ποιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένοι οι εμπλεκόμενοι που αντιμετωπίζουν το φάρμακο ως εμπόρευμα? Δηλαδή, αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Πάντα θα υπάρχει μια χώρα που θα έχει ακριβότερες τιμές από την Ελλάδα και πάντα θα υπάρχει ο διαθέσιμος φαρμακέμπορος στην Ελλάδα που θα τα εξάγει. Δεν οδηγεί πουθενά, δεν σταματάει τη λογική με την οποία διακινείται το φαρμακό. Αντίθετα, την ενισχύει αυτή η λογική. Ότι δηλαδή αν αυξήσω τις τιμές στην Ελλάδα θα μπορέσω να ανακόψω το ρεύμα των εξαγωγών. Να φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή ακούω συνεχώς αυτό το πράγμα. Γιατί δεν τολμούν
να πούν ότι δεν θα εξαχθεί κανένα φάρμακο που εισάγεται στην Ελλάδα ποτέ διαπαντός. Δηλαδή, όταν εισάγεται ένα φάρμακο στην Ελλάδα, θα πηγαίνει στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Αυτό γιατί τους φαίνεται τόσο βουνό και τόσο δύσκολο? Να το απαντήσουμε αμέσως. Γιατί είναι εντελώς αντίθετο στις βασικές αρχές του Μάστερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ώρα αυτή που μιλάμε, στις φαρμακαποθήκες υπάρχουν φάρμακα τα οποία εξάγονται? Μα δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι φαινόμενο που έγινε τώρα, απλώς τώρα ξεχύλωσε. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση τους δύο τελευταίους μήνες, κάνουμε ελέγχους? Κάνουν κάποιους ελέγχους. Και να σας πω κάτι, μιλάμε για μια λερναία ύδρα. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, εγώ θα κάνω έλεγχο στις φαρμακαποθήκες για το αν έχουν φάρμακα που είναι στη λίστα των φαρμάκων που έχω απαγορεύσει στις εξαγωγές. Προσέξτε όμως τις λεπτομέρειες σε αυτή την πρόταση. Στη λίστα των συγκεκριμένων φαρμάκων. Άλλα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που εγώ το μήνα Δεκέμβριο έβρισκα. Γιατί δεν γίνονταν εξαγωγή, δεν ενδιαφέρονταν κάποιος από το εξωτερικό να γίνει εξαγωγή από την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο θα μπορεί να γίνουν έλλειψη. Γιατί ξαφνικά θα φύγουν. Δηλαδή τι έλεγχο να κάνεις? Κάνεις έλεγχο που συνεχώς κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα αυτή η κατάσταση αλλάζει. Όπως αλλάζει στα χρηματιστήρια. Αυτό είναι που μας εξοργίζει σαν φαρμακοποιή της γειτονιάς, σαν φαρμακοποιή που είμαστε δίπλα στο λαό. Είναι τρελό να ακούμε ότι με τέτοιες ασπιρίνες θα νικήσει τον καρκίνο. Γιατί καρκίνος είναι αυτό που ζούμε. Επειδή βλέπω και μια σειρά μηνύματα εδώ, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές οι περίφημες, περιβόητες, παράλληλες εξαγωγές είναι νομιμότατες. Εντελώς. Έτσι. Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι καταγράφονται και είμαστε και περήφανοι. Είναι αμέσως μετά τα καύσιμα στην Ελλάδα. Είναι εξαγώγημο προϊόν μεγάλο. Μάλιστα. Και έχουν και επιστροφές ΦΠΑ. Πείτε μου, κύριε Καβαλάρη, τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει? Κοιτάξτε, η λύση σας είπα... Να το θέσω διαφορετικά. Αυτή η περίφημη, θα πω δύο λέξεις τώρα, κρατική φαρμακοβιομηχανία. Πού βρίσκεται αυτό? Κρατική βιομηχανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Θυμάμαι τη δεκαετία του 80 και εκεί μέχρι το 95 υπήρχε και ένας φόρος, λέει... ένα κομμάτι της τιμής του φαρμάκου ήταν ένας φόρος για την δημιουργία κρατικών φαρμακοβιομηχανιών. Πού πήγαν αυτά? Δεν πήγανε. Πάντως δεν γυρίσανε ποτέ στο λαό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάπου χωθήκαν στον προϋπολογισμό και κάπου πήγανε σε επιδοτήσεις των γνωστών επιτίδιων. Δεν υπάρχει κρατική φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχει μόνο ιδιωτική ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Μικρής δυναμικότητας, κυρίως σε γενώσιμα. Η οποία, εν πάση περιπτώσει, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει στη χώρα μας, επιζητώντας και αυτή κάθε φορά, με την ίδια λογική που είπα, δεν είναι άμερη ευθύνων ούτε αυτή, το μέγιστο κέρδος τους. Δηλαδή, και αυτή, να σας πω ένα παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα φάρμακο το οποίο έρχεται από το εξωτερικό, αλλά έχουμε και γενώσιμο που παράγεται στην Ελλάδα. Αν η φαρμακοβιομηχανία, η ιδιωτική φαρμακοβιομηχανία, η οποία παράγει αυτό το γενέσιμο και άρα παίρνουμε μια ανακούφιση ασθενής, έστω θα πάρουμε το φάρμακο το ελληνικό. Αν όμως βρεθεί μια χώρα στο εξωτερικό και της πει ότι παράγεις, στην πενταπλάσια τιμή το αγοράζω εγώ, θα φύγουν όλα τα φάρμακα στο εξωτερικό? Θα φύγουνε. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πάνω από την υγεία του κόσμου, πάνω από τους ασθενείς, κρέμεται αυτό το μεγάλο εμπόδιο που λέγεται κέρδος. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ένα κομμάτι της λύσης, όχι μέσω μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, είναι να απαγορευτούν τώρα όλες οι παράλληλες εξαγωγές, πλήρως, ναι, και για πάντα. Πλήρως και για πάντα, ναι. Και από εκεί και πέρα να δεις τι κάνεις ως κράτος, για να αντιμετωπίσεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φροντίδα του λαού σου σε επίπεδο φαρμακευτικής αγωγής. Βεβαίως. Μα να σας πω κάτι. Αυτό που νιώθουμε ίσως πολλοί κόσμος, επειδή κάνουμε τεράστια προσπάθεια στο φαρμακεία, ίσως αρκετός κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτή την υπερπροσπάθεια που γίνεται. Η κατάσταση προσομοιάζει με συνθήκες πολέμου. Τι θα κάναμε αν είχαμε πόλεμο? Τι ενέργειες θα έπρεπε να είχαμε κάνει? Πώς θα έπρεπε να κλείσει τα σύνορά σου?
πώς θα έπρεπε να διαφυλάξει την υγεία του κόσμου. Αυτές είναι οι συνθήκες που ζούμε. Δεν κάνουμε πλάκα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα. Και ναι, αυτή είναι η πρόταση. Το μίνιμουμ που μπορείς να κάνεις σήμερα. Το μίνιμουμ που μπορείς να κάνεις σήμερα είναι να απαγορέψεις κάθε εξαγωγή φαρμάκου διαπαντός. Τα φάρμακα που θα έρχονται στη χώρα μας θα πηγαίνουν στον ασθενή που το χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Είναι απαράδεκτο σήμερα να παίρνουμε εμείς εδώ στο δικό μας το φαρμακείο τηλέφωνο εταιρεία φαρμακοβιομηχανία και να μας λέει «Α, μας έχει τελειώσει, θα φέρουμε το Φεβρουάριο». Τι θα κάνει ο ασθενής μέχρι το Φεβρουάριο? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κοροϊδευόμαστε. Κύριε Καβαλάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.